Γεια σας παιδιά, είμαστε εδώ με τον Πέτρο και παίζουμε, συζητάμε, τραγουδάμε και περνάμε όμορφα. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Πέτρος και λέω να έρθω στην παρέα σας. Σε ευχαριστούμε Πέτρο που ήρθες. Θέλεις να μάθεις την ιστορία του Ηρακλή? Ξέρω ότι ο Ηρακλής είναι ένας πολύ δυνατός ήρωας. Ακριβώς. Με τα παιδιά είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο την ιστορία του Ήλα, του φίλου του Ηρακλή που χάθηκε με τις νεράιδες. Εγώ όμως θέλω να ακούσω μια ιστορία με πολύ δύναμη. Θα σου πούμε την ιστορία του Άτλαντα. Θέλετε παιδιά να την ακούσετε κι εσείς? Λοιπόν, είμαστε όλοι έτοιμοι και ο Πέτρος και εσείς να ακούσετε την ιστορία του Άτλαντα. Ετοιμάζω καινούριο άθλο για τον Ηρακλή. Τώρα δεν πρόκειται να τα καταφέρει. Πώς, τι είπατε? Ότι είναι πολύ δυνατός. Ξέρετε πού θα τον στείλω τώρα? Στην άκρη του κόσμου. Εκεί που είναι ο κήπος των Εσπερίδων. Να μου φέρει τα χρυσά μήλα. Όμως δεν θα τα καταφέρει. Λοιπόν, Ηρακλή, όπως είπαμε, θέλω να μου φέρεις τα μήλα των Εσπερίδων. Μα είναι πολύ μακρινό το ταξίδι, Ευρυσθέα. Τι λες, Ηρακλή, για σένα δεν είναι τίποτα. Είναι ο άθλος που πρέπει να κάνεις. Γι' αυτό λοιπόν πήγαινε. Τα μήλα των Εσπερίδων. Θα προσπαθήσω, παιδιά. Γνωρίζω ότι είναι πολύ μακριά. Υπάρχει το ψηλό βουνό. Μου είπαν ότι εκεί μένει ο ήρωας Άτλαντας. Σίγουρα αυτός θα ξέρει να μου πει. Πάω λοιπόν για τον επόμενο άθλο, τα μήλα των Εσπερίδων. Τόσα χρόνια εδώ πάνω σ' αυτό το βουνό με την κατάρα του Δία. Να μην μπορεί να φύγει από πάνω μου. Εγώ, ο Τιτάνας Άτλαντας, να είμαι καταδικασμένος να κρατάω τον ουρανό στους ώμους μου. Όσα χρόνια ακόμη, να βρισκότανε κάποιος να μου πάρει αυτό το βάρος από πάνω μου. Θεοί του Ολύμπου, ακούω βήματα. Κάποιος έρχεται. Ω, ποιος είσαι καλέ μου άνθρωπα? Είμαι ο Ηρακλής. Θέλω τα μήλα των Εσπερίδων. Μου είπαν ότι εσύ γνωρίζεις πώς θα τα πάρω. Ναι, γνωρίζω βέβαια πολύ καλά τον κήπο των Εσπερίδων. Όμως κανείς θνητός δεν μπορεί να μπει εκεί μέσα. Εσύ, εγώ είμαι ο Άτλαντας που ο Δίας καταράστηκε να κρατά τον ουρανό. Βλέπεις, φίλε μου,
Αν εγώ φύγω από εδώ, ο ουρανός θα πέσει πάνω στη γη και οι άνθρωποι θα καταστραφούν. Αν βρισκόταν κάποιος που θα μπορούσε να κρατήσει τον ουρανό, ναι, αυτό, κι εγώ θα ξεκουραζόμουν λίγο και εσύ θα έκανες αυτό που έπρεπε. Ωραία λοιπόν, εγώ ο Ηρακλής θα κρατήσω πάνω στους ώμους μου τον ουρανό. Και εσύ, Άτλαντα, πήγαινε στον κήπο των Εσπερίδων και φέρε μου τα μήλα. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε και οι δυο έναν άθλο. Ωραία λοιπόν, Ηρακλή, έλα να κρατήσεις τον ουρανό. Μπορεί και τον σηκώνει. Δεν θα αντέξω για πολύ ακόμα. Όμως να, ακούω βήματα. Θα είναι ο Άτλαντας που έρχεται. Ω καλέ μου φίλε, μου έκανες μεγάλο καλό. Με ελευθέρωσες πια. Τα μήλα των Εσπερίδων είναι δικά σου, όμως εγώ θα φύγω. Μα ο ουρανός είναι πια δικός σου, Ηρακλή. Αφού κατάφερες και τον σήκωσες, θα τον σηκώνεις μια ζωή. Στάσου, Άτλαντα, κι εγώ δεν ξέρω καλά να σηκώνω τον ουρανό όπως εσύ. Πρέπει να έρθεις λίγο να μου δείξεις πώς να σηκώνω εδώ στον αριστερό μου ώμο. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Έλα λοιπόν κοντά και δείξε μου. Να, Ηρακλή, εδώ, έτσι, παίρνεις σιγά σιγά τον ουρανό, τον σηκώνεις και τον κρατάς. Κάπως έτσι, είναι πολύ εύκολο. Ηρακλή, Άτλαντα, γεια και χαρά σου. Σε ευχαριστώ για τα μήλα των Εσπερίδων. Όχι, και πάλι ο ουρανός στους ώμους μου. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία, παιδιά, του Ηρακλή με τον Άτλαντα. Και μάθαμε τώρα πώς πήρε τα μήλα των Εσπερίδων. Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ο Ηρακλής δεν ήταν μόνο δυνατός, αλλά και έξυπνος. Ακριβώς, Πέτρο. Ο Ηρακλής δεν είχε μόνο δύναμη, αλλά και ξυπνάδα μυαλού. Και έτσι κατάφερε να ξεγελάσει τον Άτλαντα και να του ξαναδώσει πάλι να κρατάει τον ουρανό. Ξέρετε σε ποια χώρα βρίσκεται αυτό το ψηλό βουνό που έχει πάρει το όνομα του Άτλαντα? Εγώ δεν ξέρω. Θες να μας πεις? Και βέβαια θα σας πω. Βρίσκεται, παιδιά, στην Ισπανία. Και αφού τελειώσαμε την ιστορία του Ηρακλή, ας πούμε και για δύο λόγια για το φίλο μας τον Πέτρο.
για μένα. Ναι, ο Πέτρος είναι και αυτός μια κούκλα της τάξης. Μπορείτε να την έχετε στην τάξη σας και να είναι παρέα μαζί σας. Είναι μια μεγάλη κούκλα, αλλά δεν είναι σαν τις άλλες που έχουμε δείξει. Είναι μια κούκλα τύπου Muppet. Ναι, γιατί μπορώ και ανοίγω το στόμα μου. Έτσι λοιπόν, παιδιά, μπορείτε και εσείς να παίζετε μαζί με τον Πέτρο και με τις άλλες κούκλες που έχουμε δείξει. Μέχρι την άλλη φορά, γεια χαρά, παιδιά! Γεια χαρά, παιδιά!